σε περιμένουν να ανοίξει το σπίτι! Σπύρο, είσαι νεκρός. Τετράκι εις θάνατο. Στρατοδικείο Λαρίσης, Σπύρο. Πάλιωσε τόσα χρόνια μέσα στην τσέπη μου η εφημερίδα. Γεια σας. Ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κινηματογράφου στον κόσμο είναι χωρίς αμφιβολία ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και πρέπει εδώ να σας πω για τη μακρινή μου φιλία με τον Θόδωρο. Κι εμείς. Πότε θα φύγουμε. Κι εμείς. Αν πεις το παραμύθι. Στην αρχή ήταν το χάος. Και έπειτα έγινε φως. Και χωρίστηκε το φως από το σκοτάδι. Και η γη από τη θάλασσα. Και έγιναν τα ποτάμια. Και οι λίμνες. Και τα βουνά. Και ύστερα τα λουλούδια. Είμαστε από 12 χρονών παιδιά μαζί. Πηγαίναμε σχολείο μαζί. Είμαστε συμμαθητές στο δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών, Χέιδεν και Αχαρνών. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που τέλος πάντων γίναμε γνωστοί. Ήταν και ο Χρήστος ο Γιαναράς και ο σπουδαίος ο ζωγράφος ο Αλέκος ο Φασιανός και πολλοί άλλοι. 17 του Απρίλη. Βρήκα μια παλιά φωτογραφία από τα βαφτίσια της Μαρίας. Η Άννα έλεγε τότε γελώντας, αυτή μην τη φοβάσει. Εγώ καιρός θα ανοίξει μόνη της δρόμο. Όταν έφυγε από το σπίτι το κατάλαβα. Μαρία, Μαρία, πώς χάλασαν όλα έτσι. Τον Θόδωρο το θυμάμαι από τα 10 του χρόνια, όταν συναντιόμαστε στον Άγιο Μελέτη και σε κάποιους δρόμους κάτω από την Αχαρνών, τη Μιχαηλιβόδα, την Αλκιβιάδου και παίζαμε ποδόσφαιρο με πάνινα ντόπια. Και ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είχε πυκνά μαλλιά, τώρα είναι φαλακρός. Έτρεχε και έκανε τρίμπλες, εξαιρετικές τρίμπλες, μεγάλης έτσι φινέτσας. Και ήταν και εξαιρετικός μαθητής. Έμενε στην οδόν Αιγαίος, υπάρχει αυτό το σπίτι και κάποτε εκεί πρέπει να εντυχήσει ο Δήμος μια πλάκα. Είχε ένα δικό του δωμάτιο, το οποίο ήταν γεμάτο βιβλία. Πού τα βρίσκε τα βιβλία ο Θόδωρος εκείνο τον καιρό, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι διάβαζε. Έβρισκε βιβλία και διάβαζε. Ήξερε πολύ λογοτεχνία, προχωρημένη μάλιστα. Είχαμε καυγάδες ατελείωτους, ιδίως για το Σικελιανό. Η οικογένειά του ήταν κάπως συντηρητική, ενώ η δικιά μου ήταν απολύτως αριστερή και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος για τον οποίο τσακωνόμαστε. Αλλά ο ίδιος ήταν ένα παιδί με ανοιχτούς ορίζοντες, έξυπνο και πολύ μελετηρό. Όταν ξαναγυρίσεις κάποτε σε τούτη τη μέρα, θυμήσου, την κοίταξα με όλα τα μάτια. Χάιδεψα με όλα τα χέρια. Στέκομαι εδώ και σε περιμένω τρέμοντας. Δώσε μου τούτη τη μέρα. Σε κάποια φάση του βίου του, γύρω στα 12 χρόνια, έμπλεξε με το κατηχητικό και δει με την ανώτερη ομάδα του κατηχητικού που ένας από τους στόχους της ήταν να προσιλητίζει στο χριστιανισμό
όχι απλώς να πηγαίνουν στην εκκλησία δηλαδή, αλλά να γίνονται, να μετέχουν στα πράγματα, να γίνονται ιερείς όλους τους νέους. Ευτυχώς ο Θόδωρος, ή δυστυχώς θα πούν κάποιοι άλλοι, εγκατέλειψε γρήγορα όλη αυτή την ιστορία και έγινε ένας άνθρωπος σαν όλους μας. Και τόπια ακριβώς ανακάλυψε τον κινηματογράφο. Σου γράφουμε γιατί αποφασίσαμε να έρθουμε να σε βρούμε. Δεν σε έχουμε δει ποτέ και μας λείπεις. Δεν ξέρουμε πώς είσαι. Μας λείπεις τόσο πολύ. Αν μας απαντήσεις... Εισιτήρια έχετε. Απάντησέ μας με τον ήχο του τρένου. Τατάν. Τατάν. Λέω ότι κάποια στιγμή γύρω εκεί στα 20 ο Θόδωρος ανακάλυψε τον κινηματογράφο. Και αυτό ήταν κάτι συνταρακτικό στη ζωή του. Δεν είχε λεφτά. Έφυγε με ελάχιστες δραχμούλες. Τον κατεβόδωσε ένας κοινός μας φίλος, ο Θανάσης, ο Γκόνος, και του είπε όταν θα γυρίσεις να είσαι βέβαιος ότι θα έχεις σκίσει. Έφυγε ο Θόδωρος και το κράταγε αυτό μέσα του. Πήγε στη Γαλλία, στην Ιντεκ, και γύρισε έχοντας σπουδάσει και έχοντας άποψη αλλιώτικη από τον κινηματογράφο, για τον κινηματογράφο. Έφερα το σκύλο, Ουρανιέ. Δεν είχα που να τον αφήσω. Παντρεύω το γιο μου. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να χαλάσω τη γιορτή σας. Δεν έχω που να τον αφήσω. Είχε βρεθεί με σπουδαίους δασκάλους. Είχε δει ταινίες καταπληκτικές. Ήξερε. Και είχε πάρει και μυρωδιά αλλιώτικη από τη ζωή. Αυτό το παιδί το οποίο το είχε καθυποτάξει το κατηχητικό, είχε βγει να ανασάνει. Είχε δει ότι η ζωή δεν ήταν όπως την περιέγραφαν τα βιβλία του θρησκευτικού, των θρησκευτικών και οι παπάδες. Ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος και ένας δημοκρατικός άνθρωπος με τόλμη και ομορφιά, έτοιμος να αδράξει την κάθε ωραία στιγμή και να την μετουσιώσει σε εικόνα για το σινεμά. Θυμάμαι τι αγώνα κάναμε, αυτός πρωτίστως, αλλά και ο Θανάσης ο Γκόνος, ο οποίος είχε κάτι δεκαρούλες για να κάνει ο Θόδωρος την πρώτη του ταινία, στην οποία μάλιστα έπαιζε ο Μαστοράκης. Μια ταινία πολύ μικρού μήκους, ασήμαντη, η οποία όμως έδειχνε ότι ο σκηνοθέτης αυτός, ο καινούριος, ο άγνωστος, ο οποίος στο μεταξύ για να βγάζει το ψωμί του είχε μπει στη δημοσιογραφία και έκανε κριτική σε μια αριστερή απογευματινή εφημερίδα. Ο σκηνοθέτης λοιπόν αυτός ο καινούριος είχε μέσα του πράγματα που δεν τα είχε κανείς από τους παλιούς. Από εκεί περάσαμε στην αναπαράσταση και βήμα-βήμα ο Θόδωρος Βαγγερόπουλος κατακτούσε τον κόσμο του κινηματογράφου και τους κριτικούς και μάλιστα απλωνόταν στο εξωτερικό για να φτάσει σήμερα στο σημείο να είναι αυτός που είναι. Εκείνο εγώ που θέλω να υπογραμμίσω, γιατί η φιλία μας εξακολουθεί να υπάρχει, είναι ότι ο Θόδωρος δεν άλλαξε. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται μονίμως τον κινηματογράφο, διαβάζει για τον κινηματογράφο, παρακολουθεί κινηματογράφο και καμιά φορά πηγαίνει και σε καμιά ταβερνίτσα. Θα του έλεγα όμως, ας πηγαίνει περισσότερο σε καμιά ταβερνίτσα και όχι τόσο πολύ στον κινηματογράφο. Γιατί, μητέρα? Γιατί δεν ήρθε τίποτα όπως το περιμέναμε? Γιατί?